Τι ακριβώς έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς γίνεται με την υπόθεση του Γιάννη Ξανθόπουλου, του τραγουδιστή, του νεαρού τραγουδιστή, ο οποίος ενεπλάκησε στο τροχαίο δυστύχημα. Τι εξέλιξη έχουμε? Φίλιππε, ναι. Η τροχαία ταυτοποίηση, ναι, τον οδηγό που παραβίασε το στόπ στο Μενίδη και πετάχτηκε μπροστά στον τραγουδιστή, είναι ένας 68χρονος, ναι, και όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό, στις 5 και 4 τα ξημερώματα, ήταν εκείνος που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο της σύγκρουσης, ο οδηγός σταμάτησε, βγήκε από το αυτοκίνητο μία γυναίκα για να δουν τι συνέβη και λίγα λεπτά αργότερα έφυγαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της οικογένειας του οδηγού επικοινώνησε με την τροχέα Νέας Ιωνίας και είπε ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλος. Πάμε να ακούσουμε τον πατέρα του θύματος. Πάμε να ακούσουμε τον δικοχαμένο πατέρα. Πολύ βαρύ, πάρα πολύ βαρύ. Πολύ άδεια. Φύγει ένα 19 χρονών παιδί, 20 χρονών παιδί. Φύγει να ήταν, θα ήταν λίγο λυπήσιμο. Τη στιγμή που έγινε η κηδεία, ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε το όνομα, τα στοιχεία του άλλου ανθρώπου που παραβίασε το στόπ. Απλά ξέρω ότι βρέθηκε. Δεν είναι ότι είναι κάτι σοβαρό. Απλά το λένε στις ειδήσεις. Ο άλλος πήγε στο τάφο, ο άλλος είναι ελευθέρος και πίνει πύρες. Εσείς τώρα θα κινηθείτε νομικά και εναντίον του τραγουδιστή και εναντίον του ανθρώπου παραβίασης του στόπου. Ναι, αυτό θα το βρει το δικαστήριο. Θα το βρουν ο δικηγόρος. Εγώ ξέρω ότι θα πάει νομικά όπως πρέπει. Μέχρι στο κόκκολο, όχι που πάει. Τι το αξίζει. Έχω, δεν έχω, γίνεται, δεν γίνεται, θα πάει νομικά. Δεν με ενδιαφέρει τα χρήματα, με ενδιαφέρει να πάει νομικά, να πάει εκεί που πρέπει. Μην πάθει κάποιος άλλος και να μάθουν και οι υπόλοιποι που κάνουν τέτοια πράγματα να κάτσουν στα αυγά τους. Δεν το φέρνω πάλι το παιδί του δικό μου πίσω, αλλά μην πάρετε το λινό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα έχει κόσμο ακόμα, έχω τώρα 500 άτομα, 1000 άτομα είναι στην κηδεία. Τέτοιο παραστατικό δεν έχουν γίνει. Έναν 20 να πάει τώρα να πεθάνει σε ατύχημα, χωρίς να φταίει, κρίμα είναι, εγκληματίας είναι, γιατί πρέπει να παραδοθεί, όπως και να ήταν, γιατί ένας που δεν να παραδίνεται και να σκοτώσει και μία γάτα πρέπει να παραδίνεται, σημαίνει ότι είναι εγκληματίας. Εσείς τι θα θυμάστε πιο πολύ από το γιο σας? Δεν υπάρχει ένα πράγμα που μην θα θυμάμαι. Και όλα είναι θετικά. Να έρθει σπίτι, να δουλεύει, να πάει στο σχολείο, να συντηρηθεί. 18 πήγε η δουλειά της, να δουλεύει για να φροντίζει να πίνει το καφέ του, να πάει με τους φίλους σου, να πάει ένα αμάξι. Αυτά όλα τα θυμάμαι. Mm-hmm. Και τα έχω μια ζωή στη μιζέρια μου. Αυτά που τα παλέψε και έρχεται ένας και πέφτει απάνω και γίνεται αυτό το πράγμα. Τίποτα το φρένα, να πάει σε ένα διθετηρέμα, να σκοτώσει δύο παιδιά, με ένα μηδενικό ήρθαμε, πήγαμε ένα αμάξι. Αυτό. Ζούμε ένα μηδενικό τη ζωή. Όχι να μας σκοτώσουν. Η γυναίκα σας. Είμαστε με τα φάρμακα. Είμαστε τρεις μέρες με φάρμακα. Ακούμε κάθε μέρα σκοτωμούς λόγω αυτοκίνητος επειδή πίνει ένας και καπνίζει ο άλλος. Τι να πεις σε αυτόν τον πατέρα, τι να πεις, τα θερμά μας συλληπιτήρια.